Το ανάδειξε το συνεχίζει τη νομική του ενημέρωση και τα γυρίσματά του φυσικά στην Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, στο κέντρο, στην πλατεία Μαβίλη. Έχει καλεσμένη την δικηγόρο Ελένη Φωτιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για να μας μιλήσει για τα άτομα με αναπηρία, για την ιστορική αναδρομή στην νομοθεσία των ατόμων με αναπηρία και τον ορισμό τους. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν ένα ακόμη σοβαρό θέμα με νέα νομοθετικά κείμενα στο προσκήνιο. Ας ξεκινήσουμε όμως ετυμολογικά. Το λίμα λοιπόν, πυρό, το ρήμα σημαίνει καθιστώ κάποιον ελληματικό, προβληματικό. Όπως άλλωστε δίδεται και ο ορισμός στη νέα νομοθεσία των 4488 του 2017, ορίζει ότι τα άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιες πνευματικές, διανοητικές, σωματικές, αισθητηριακές δυσχέρειες καθίστανται εμποδιζόμενα άτομα τόσο από το φυσικό όσο και από το τεχνητό περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος νόμος από το 60 άρθρο του μέχρι και το 74 αφορά μόνο στα άτομα με αναπηρίες. Στο 61 άρθρο αξιώνει από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου την ισότιμη ενάσκηση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ σε συνδυασμό και με το άρθρο 21 του συντάγματός μας, παράγραφος 6, όπου ορίζει ότι όλοι πρέπει να προασπίζουν την συμμετοχή στην κοινωνικο-οικονομική πολιτική ζωή της χώρας των ατόμων με αναπηρίες. Εξακολουθητικά, θα πούμε ότι στο 65 άρθρο του ίδιου νόμου, για πρώτη φορά καθαιρώνεται η ισοτιμία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της ελληνικής γραφής Μπρέιλ με την ελληνική γλώσσα. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έπειτα, καθαιρώνονται τα κεντρικά σημεία αναφοράς και παρατήρησης της εφαρμογής του νόμου, γιατί είναι ένα δεσμευτικό κείμενο σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, όπου είναι η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Και τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή μας, για καταγγελίες σε περίπτωση που κάποιος δεν εφαρμόζει το δεσμευτικό αυτό κείμενο. Πρώτη φορά που έγινε αναφορά στο κομμάτι των αναπήρων ατόμων ήταν με τον νόμο 2430 του 1996, οπότε και καθαιρώθηκε ο θεσμός της κάρτας αναπηρίας. Να δούμε λοιπόν για την έννοια της προσβασιμότητας ως κέντρο της σύμβασης των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Θα λέγαμε ότι η κορονίδα της σύμβασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία είναι το άρθρο 9 για την προσβασιμότητα, όπου αξιώνει την εγγενή αξιοπρέπεια, τη ζωντανή βοήθεια σε όλα τα επίπεδα, τη συμμετοχικότητα και διάχυση των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα φάσματα της κοινωνικής ζωής, όπως είναι πλέον ότι και στα ΜΜΕ πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν υποτιτλισμένοι τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές, όπως οι τιμοκατάλογοι στα καταστήματα εστίασης πρέπει να περιέχουν και τη γραφή Μπράιλ για να μπορούν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης να έχουν πρόσβαση. Στο κόρπους τώρα, ιδιωτικές πρωτοβουλίες και δομές που βοηθούν στην προσβασιμότητα είναι, θα λέγαμε, το πρώτο πρακτορείο διερμηνίας και υποτιτλισμού, Hands Up Agency, το οποίο βοηθά όποιον ενδιαφέρεται για διαδικασίες κυρίως ακουστικής περιγραφής, χιλιανάγνωσης, υπάρχουν κάποιες με σεμινάρια, ημερίδες, είτε ακόμη και ξεναγήσει στην αρχή αγορά που στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή. Αυτή λοιπόν η εταιρεία που τη χαιρετίζει και η Εθνική Ομοσπονδία Κοφών, το έργο της. Έπειτα, η Oregano Care, μια εταιρεία της νεανικής επιχειρηματικότητας, φέρει στις ετικέτες της τη γραφή Μπρέιλ. Άρα έχουμε την προσβασιμότητα στα καταναλωτικά αγαθά. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα προσαρμοστεί η τεχνολογία στις ανάγκες των ΑΜΕΑ. Υπάρχουν πλατφόρμες ειδικές μέσα από τις οποίες νομίζω θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, αλλά και ειδικοί φορείς που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Η τεχνολογία για μία ακόμα φορά αποτελεί το βασικό κομβικό σημείο όλων των συζητήσεων των νομοθετικών κειμένων, γιατί χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαν να πραγματοθούν όλες αυτές οι ατζέντες. Μια χαρακτηριστική ατζέντα είναι αυτή η 2030 για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, που 193 χώρες στα πλαίσια της συνέλευσης του Ηνωμένων Εθνών έχουν εγκρίνει. Ουσιαστικά τι λέει αυτή? Ότι πλέον τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, κυρίως για άτομα με προβλήματα κινητικότητας, όρασης και αισθητηριακές άλλες δυσχέρειες, θα διοχετευθούν στην αγορά από το 2020 υποχρεωτικά.
Εδώ μας επισημαίνει ο ειδικός μηχανικός και ερευνητής Αλέξανδρος Καμπόλης ότι υπάρχουν επικινδυνότητες και ηθικά διλήμματα όσον αφορά στο κομμάτι ότι θα μας κυβερνά ο αλγόριθμος του αυτοκινήτου και ότι δεν θα έχουμε καμία αλληλόδραση με το όχημα. Οπότε θα προκύψουν διάφορα άλλα προβλήματα, όπως τα τρίκαλα, ας πούμε, το πιλωτικό πρόγραμμα με τα αυτόματα λεωφορεία. Τέλος, υπάρχει η καταπληκτική εφαρμογή κατά με το λογισμικό της MinaDot, πάλι από Έλληνα φοιτητή, το οποίο μεταγράφει αυτόματα από την ελληνική και την αγγλική γλώσσα λογοτεχνικά κείμενα στη γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης και θα βοηθήσει και στα ακαδημαϊκά καθήκοντα των φοιτητών, γιατί μεταγράφει όλες τους τις σημειώσεις από το Πανεπιστήμιο. Ένα ακόμα ρεξικέλευθο, πιστεύω, γεγονός είναι ότι γνωστή κούκλα εμβληματική θα κυκλοφορήσει πρώτη φορά με μορφή με αναπηρικά αμαξίδια και προσθετικά μέλη. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι διανοίγεται η ποικιλομορφία της ομορφιάς, θα λέγαμε, και σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι μια ξανθιά, έτσι, ζουμερή κούκλα. Ναι, ναι, δεν γνωστή. Λέμε περισσότερα, νομίζω καταλαβαίνουν. Όλοι, ναι. Είναι πολλά χρόνια η κούκλα είναι αυτή. Είναι πολλά, ωραία. Έχει επέτειο τώρα. Έτσι, yeah. Οπότε νομίζω, ναι. Γιατί όχι να μην την έχουν, να μην και έχουν πρόσβαση. Και σε αυτό το βέβαια. Βέβαια, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Είναι ένας πολύ σημαντικός ο τομέας, νομίζω έπρεπε να αναφερθεί. Έπρεπε. Τα αμαία είναι στη ζωή μας, είναι πάρα πολλοί κόσμος που είναι φίλοι μας. Και είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, βέβαια, και πολύ θέλουν να ενημερωθούν. Που δεν το λένε, βέβαια. Που δεν φαίνεται εξωτερικά. Και πρέπει να βοηθήσουμε και όλα τα εγχειρίδια να πηγαίνουν, να μπορούν να. Υπάρχουν ανοιχτές πλατφόρμες, ιστοσελίδες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να προστρέξουν και να προσαρμοστούν στην πράξη για να μπορούν και οι άνθρωποι να ενημερώνονται. Έτσι. Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ.